Καλημερίζω τον Γενικό Γραμματέα του Ιατρικού Συλλόγου Ηρακλείου, Νίκο Λαθουράκη. Καλημέρα σας, χρόνια πολλά. Καλημέρα και χρόνια πολλά. Λοιπόν, να δούμε ακριβώς τι σημαίνει αυτή η διαμαρτυρία, να δούμε τι ακριβώς σημαίνει clawback, να δούμε τι ακριβώς ή να μάθουμε γινόταν μέχρι σήμερα και γιατί αυτή η διαμαρτυρία, κύριε Λαθουράκη, για να το καταλάβουμε. Δυστυχώς δεν είναι κάτι το σημερινό. Από το 2012 και μετά την είσοδό μας στα μνημόνια, οι εργαστηριακοί γιατροί βιώνουν δύο περικοπές στον προϋπολογισμό τους. Το ένα, το οποίο ονομάζεται rebate, το οποίο είναι μια αυτόματη περικοπή των προϋπολογισμών τους, των τιμολογίων τους. Και άλλη μια, η οποία ονομάζεται clawback, που είναι μια επιστροφή δηλαδή φόρου ανάλογα με την υπέρβαση που έχει γίνει στον προϋπολογισμό για τις εργαστηριακές εξετάσεις οποίες έχει θέσει το κράτος. Μα αφού υπάρχει το rebate, γιατί και το clawback? Γιατί ο προϋπολογισμός είναι συγκεκριμένος. Αν δηλαδή αυτή τη στιγμή το κράτος δίνει 100 ευρώ για όλες τις εργαστηριακές εξετάσεις, μικροβιολογικές, απεικονιστικές, και ξαφνικά το μήνα Απρίλιο τα έξοδα αυτά έχουν αυξηθεί, δηλαδή οι εργαστηριακές εξετάσεις κοστολογούνται στα 200 ευρώ, το κράτος θα κόψει τα 100 ευρώ αυτόματα από τους εργαστηριακούς γιατρούς. Μάλιστα. Άρα οι αμοιβές οι οποίες αναμένονται να λάβουν είναι συνήθως μειωμένες κατά 50%. Μάλιστα. Και αν αναλογιστούμε ότι και οι τιμές αυτές των εργαστηριακών εξετάσεων είναι καθυλωμένες στα επίπεδα παρελθόντων ετών, καταλαβαίνετε λοιπόν ότι ένα εργαστήριο αυτή τη στιγμή είτε είναι απεικονιστικό, είτε είναι μικροβιολογικό, δεν είναι βιώσιμο. Αναγκάζεται να δουλέψει πληρώνοντας το κράτος. Δεν ξέρω αν μπορώ να σας το πω απλά για έναν μισθωτό ή για έναν εργαζόμενο, ότι αντί στο τέλος του μήνα να λάβει το σύνολο του μισθού του, επειδή η επιχείρηση δεν πήγε καλά, θα λάβει το 40%. Αυτό θα πρέπει να αναλογιστεί ο κάθε πολίτης. Αυτό συμβαίνει εδώ και 12 χρόνια και κάποια στιγμή είναι και θέμα επιβίωσης. Και δεν είναι η πρώτη φορά βέβαια που λέγεται από όλους εσάς, έτσι? Δεν είναι η πρώτη φορά, αυτό συζητάμε πάρα πολλά χρόνια. Έχουν περάσει πολλές κυβερνήσεις, πολλές διοικήσεις από το Υπουργείο Υγείας. Νομίζω ότι ίσως ήρθε η ώρα να βρεθεί μια λύση. Γιατί θα μείνουν άνθρωποι στον δρόμο, θα κλείσουν εργαστήρια και αυτό δεν είναι καθόλου καλό και για τον τομέα της δημόσιας υγείας. Εσείς από τη δική σας την πλευρά, όπως και στο παρελθόν και χθες, σαν Ιατρικός Σύλλογος κύριε Λαθουράκη, καταθέσατε μια σειρά από προτάσεις. Αυτές οι προτάσεις δεν έχουν συζητηθεί μέχρι σήμερα με την ηγεσία του Υπουργείου Υγείας? Δεν έχουν συζητηθεί ενδεχόμενα με το Υπουργείο Οικονομικών? Δεν έχουν γίνει κάποιες κινήσεις έτσι ώστε να υπάρξουν βελτιωτικές πράξεις στη συνέχεια για τους εργαστηριακούς γιατρούς και για τα εργαστήρια? Έχουν συζητηθεί κατά καιρούς και βέβαια ήμασταν σε μια εποχή που ήμασταν ακόμα σε οικονομική ασφυξία, ήμασταν ακόμα σε οικονομικό έλεγχο στις προηγούμενες κυβερνήσεις. Ήρθαν τα 4 χρόνια της πανδημίας όπου κανείς δεν μπορούσε να κάνει τίποτα, γιατί όλοι στρεφόντουσαν γύρω από μια υγειονομική κρίση και ουσιαστικά δεν μπορούσε να ζητήσει κανείς κάποια ελάφρυνση σε οτιδήποτε. Νομίζω ότι ήρθε η ώρα να συζητηθούν όλα τα θέματα τώρα σε μια νέα βάση. Πιστεύετε ότι ο χρόνος ενδεχόμενα αυτός, εξαιτίας του ότι είμαστε μπροστά στις ευρωεκλογές, μπορεί λίγο να βοηθήσει την κατάσταση αυτή? Αν και αυτά τα οποία διαβάζω ως λύσεις, ως προτάσεις από εσάς, δεν φαίνεται να είναι πολύ μακριά από την πραγματικότητα. Μια πραγματικότητα η οποία μπορεί να δώσει ανάσα όταν λέτε, ας πούμε, κατάργηση του τεχνητού χρέους του clawback ή έστω περιορισμός του στο 5% που ισχύει πανευρωπαϊκά. Ναι. Είναι όμως μια απόφαση πάρα πολύ δύσκολη πολιτικά. Γιατί αυτή τη στιγμή το κράτος μπορεί και προσφέρει σε εισαγωγικά υπηρεσίες υγείας δωρεάν. Χωρίς να επιβαρύνεται και μάλιστα βάζοντας όσες περισσότερες υπηρεσίες υγείας προσφέρει στον ιδιωτικό τομέα, τόσο αυξάνει τη θηλιά σε όλο τον κλάδο των εργαστηριακών γιατρών. Τη θηλιά του χρέους. Δηλαδή υπάρχουν εργαστήρια αυτή τη στιγμή, εργαστηριακοί γιατροί, μικροβιολόγοι, ακτινολόγοι, που δεν μπορούν να βγουν καν στη σύνταξη, γιατί χρωστούν πολύ μεγάλα ποσά στον ΕΟΠΗ. Γιατί ο ΕΟΠΗ
του ζητάει πίσω οφειλές κατά αυτών των προηγούμενων ετών. Νομίζω ότι είμαστε σε μια πολύ δύσκολη καμπή. Δεν είναι εύκολη λύση. Η μία πρόταση που έχουμε για συλλογική σύμβαση με τον ΕΟΠΗ όλων των εργαστηριακών γιατρών είναι μια λύση από εδώ και πέρα, ώστε να γνωρίζει ο καθένας τον προϋπολογισμό του, να υπάρξουν κάποιες κινήσεις ώστε να υπάρχουν πια τα διαγνωστικά πρωτόκολλα, τα οποία τα έχουμε ζητήσει καιρό, να ελεγχόμαστε και εμείς οι κλινικοί γιατροί στο τι συνταγογραφούμε, mm-hmm. ώστε να μην δημιουργούμε υπέρβαση στον όγκο των εξετάσεων και να γίνει και μια προσαρμογή του προϋπολογισμού, ώστε να αυξηθεί ο προϋπολογισμός για το κομμάτι των εργαστηριακών εξετάσεων. Διαφορετικά και τα εργαστήρια κινδυνεύουν να κλείσουν, αλλά και ο πολίτης, που είναι το βασικό, γιατί αυτό είναι το μέλημα όλων, δεν θα μπορεί να βρει αξιόπιστες υπηρεσίες υγείας στον ιδιωτικό τομέα. Μάλιστα. Και όταν λέτε κλειστό προϋπολογισμό, ειδοποίηση των κλινικών και εργαστηριακών γιατρών για υπέρβαση δαπάνης, έτσι, όταν Βέβαια. Καλύπτεται ο προϋπολογισμός του ΕΟΠΗ. Έτσι, δηλαδή, από τη στιγμή, αν δεν μπορεί να αυξηθεί ο προϋπολογισμός, που αυτό είναι το μόνιμο επιχείρημα του Υπουργείου Οικονομικών, θα πρέπει να υπάρχει ένας κλειστός προϋπολογισμός, δηλαδή συγκεκριμένες δαπάνες που θα πρέπει να τις γνωρίζει και ο κλινικός γιατρός και ο εργαστηριακός, ώστε να μην γίνεται υπέρβαση αυτού του προϋπολογισμού. Γιατί προτείνεται συνεργασία ΕΟΠΗ και ΕΙΔΙΚΑ για εφαρμογή των περιορισμών στις επαναλήψεις εξετάσεων που έχουν θεσμοθετηθεί προεξαετίας, αν είναι απαραίτητες να γίνουν? Απαραίτητες, αυτό πάντα οι εξετάσεις, όταν είναι απαραίτητες, μπορεί να παρακαμφθεί με γνωμάτευση του θεράποντος ιατρού. Υπάρχουν όμως και εξετάσεις, οποίες πραγματικά δεν πρέπει να γίνονται κάθε δύο μήνες ή κάθε τρεις μήνες. Υπάρχουν, γι' αυτό τον λόγο λέμε ότι υπάρχουν διαγνωστικά πρωτόκολλα, τα οποία είναι με βάση τις επιστημονικές εταιρείες, με βάση την ιατρική επιστήμη, και με βάση αυτή θα πρέπει να πορευτούμε. Δεν μπορούμε να επιβαρύνουμε ένα προϋπολογισμό με άχρηστες και πολλές φορές περιττές άσποτες εξετάσεις. Μάλιστα. Δύσκολο πάντως είναι, εγώ κρατώ αυτό που είπατε, να περάσουν συνολικά οι προτάσεις οι οποίες κατατίθενται από τον Ιατρικό Σύλλογο Ηρακλείου. Επίσης, να τις αναφέρουμε, έκδοση τεκμηριωμένων παραπεμπτικών για εξετάσεις με κανόνες συνταγογράφησης, ώστε να δικαιολογούνται από το προφίλ των ασφαλισμένων, όπως προκύπτει από τον ιατρικό τους φάκελο, και βάσει της ιατρικής τους ανάγκης που ορίζεται από τη γνωμάτευση του θεράποντα ιατρού. Δημιουργία του Υπουργείου Υγείας Επιτροπής Παρακολούθησης της δαπάνης για ιατρική περίθαλψη, αυτό που είπατε πριν από λίγο για τον έλεγχο, όπως αντίστοιχα συμβαίνει και στο φάρμακο, για να υπάρχει δυνατότητα παρέμβασης όποτε κρίνεται αναγκαίο. Συνεργασία με τις επιστημονικές ιατρικές εταιρείες για αφαίρεση από το σύστημα ηλεκτρονικής συνταγογράφησης των εξετάσεων, που δεν είναι πια αναγκαίες γιατί έχουν αντικατασταθεί από νεότερες. Έλεγχο των διαγνωστικών εξετάσεων από τον ΕΟΠΗ σε πραγματικό χρόνο. Πρόβλεψη συγκεκριμένων πόρων στον κλειστό προϋπολογισμό κατόπιν οικονομοτεχνικής μελέτης για νέες διαγνωστικές εξετάσεις που αναλαμβάνει να καλύπτει ο ΕΟΠΗ. Νομίζω ότι τα εργαστήρια θα πρέπει, ή πρέπει, όπως άκουγα και χθες, συνεχώς να ταυτοποιούνται, να πιστοποιούνται με όλα τα νεότερα τεχνολογικά δεδομένα, τα καλύτερα δεδομένα, έτσι δεν είναι? Βέβαια, και τα μικροβιολογικά και τα τεχνολογικά εργαστήρια πιστοποιούνται κάθε χρόνο και ελέγχονται, ώστε να έχουν τα καλύτερα μηχανήματα, τα τελευταία τεχνολογία, τα πιο αξιόπιστα, για να μπορούν να έχουν σύμβαση με τον ΕΟΠΗ. Δηλαδή, μιλάμε για πολύ ψηλού επίπεδου παρεχόμενες υπηρεσίες υγείας, οι οποίες δεν είναι μόνο ότι αμείβονται, δημιουργούν χρέος. Δηλαδή, είναι κάτι το παράλογο. Δεν νομίζω ότι μπορεί εύκολα να το αντιληφθεί ο καθένας ότι δουλεύεις για να δημιουργείς χρέος. Μάλιστα. Αλλά λέτε όλα αυτά είναι πάρα πολύ δύσκολα, από την άλλη, με τον ένα ή με τον άλλο τρόπο, να υιοθετηθούν από την πλευρά της πολιτείας, εννοείται πολιτικά και οικονομικά και ως υγεία, γιατί δεν κάνει να ξεχνάμε τι σημαίνει αυτή την ώρα η πολιτική που ακολουθείται για την υγεία, τόσο για την πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας, όπως επίσης, κύριε Λαθουράκη, και για τον επανασχεδιασμό του ΕΣΥ με τον πρόεδρο του Ιατρικού Συλλόγου, τον κύριο Πατριανάκο, πάρα πολλές φορές για αυτά τα οποία γίνονται εντός των νοσοκομείων, να αντιδρά ως πρόεδρος του Ιατρικού Συλλόγου Ηρακλείου, ως ιατρικός σύλλογος, για αυτά τα οποία βιώνει και ο γιατρός ως εργαζόμενος,
εργαζόμενος και ο υγειονομικός και ο νοσηλευτής, όπως επίσης και ο ίδιος ο ασθενής. Ακριβώς, ακριβώς. Νομίζω είμαστε σε μια φάση μεταρρύθμισης, η οποία δεν ξέρω αν έχει ξεκινήσει με τον καλύτερο τρόπο, αλλά είμαστε σε μια φάση που θα πρέπει να είμαστε γρήγοροι ώστε να δούμε προς τα πού θα πάει αυτό το δημόσιο σύστημα. Μα καλά, κύριε Λαθουράκη, είναι τώρα δυνατόν να μαθαίνεις και να διαρρέεται από το Υπουργείο ότι βασικά κριτήρια ενός επανασχεδιασμού του ΕΣΥ μετά τις ευρωεκλογές που φαίνεται να προχωρεί το Υπουργείο Υγείας θα είναι οι παρεχόμενες υπηρεσίες και αν αυτές καλύπτονται από ικανοποιητικό ρυθμό εργαζομένων, περιπτώσεις που κάποιες κλινικές έχουν το ίδιο αντικείμενο και βρίσκονται σε κοντινά νοσοκομεία, ότι θα συγχωνευτούν και οι εργαζόμενοι θα μεταφερθούν σε ένα νοσοκομείο από τα δύο. Τα ξέρετε πολύ καλύτερα από τον καθένα μας. Ο αριθμός των χειρουργείων που πραγματοποιούνται σε ένα νοσηλευτικό ίδρυμα, εάν κριθεί ότι είναι περιορισμένος, στην περίπτωση αυτή θα μπαίνει λουκέτο στη μία χειρουργική κλινική ενός νοσοκομείου και οι επεμβάσεις θα διεξάγονται στο αμέσως κοντινότερο. Δηλαδή, ας ελπίσουμε να είναι απλώς πληροφορίες που διαρρέονται, γιατί πολλές φορές το έχουμε συναντήσει και αυτό, γιατί θα υπάρξουν οι αντιδράσεις, θα υπάρξει νομίζω μια λογική συζήτηση και διαλόγου μέχρι να έρθει το τελικό αποτέλεσμα. Ας περιμένουμε σε αυτό. Μάλιστα. Ούτε πάντως είναι λόγος να πάει σε αυτό τον επανασχεδιασμό με κριτήριο την πληρότητα ενός νοσοκομείου για τη λειτουργία του, εάν είναι χαμηλή και οι νοσηλείες των ασθενών δεν ξεπερνούν το 60%. Ο ανασχεδιασμός θα προβλέπει ότι η συγκεκριμένη μονάδα θα αλλάξει χαρακτήρα και θα παρέχει άλλες υπηρεσίες υγείας. Μόνο που τα νοσοκομεία δεν είναι πεντάστερα, ούτε τετράστερα, ούτε με μικρά ξενοδοχεία, ούτε Airbnb για να πηγαίνεις μέσα και να βλέπεις ποια είναι η πληρότητά τους. Πάντως, σε αυτό ήθελα να πω και για να μιλήσουμε και για την Κρήτη, ότι το Βενιζέλιο αυτή τη στιγμή είναι το τρίτο νοσοκομείο σε προσέλευση στα επίγοντα περιστατικά στην Ελλάδα, το πρώτο στην Κρήτη. Και καλύπτει αυτές τις ανάγκες με αυτό το χαμηλό αριθμό γιατρών που έχει αυτή τη στιγμή και σε πολύ κρίσιμες ειδικότητες. Άρα δεν νομίζω ότι θα προχωρήσει κάτι τέτοιο σε αυτούς τους επανασχεδιασμούς, κρίνοντας ότι από αυτή την κατάσταση που υπάρχει τώρα. Αυτό το λέτε με βάση το ρητό «Η ελπίδα πάντα πεθαίνει τελευταία» ή με βάση τα δεδομένα? Μπορεί να είναι και η ελπίδα, γιατί σε αυτή τη χώρα ίσως μόνο με αυτό μπορούμε να ζούμε. Αλλά νομίζω ότι κάποια στιγμή στο διάλογο θα επικρατήσει και η λογική. Μάλιστα. Λοιπόν, ας κρατήσουμε τουλάχιστον, αν μη τι άλλο, αυτή την αισιοδοξία, έστω και έτσι. Όπως καταγράφεται, που δεν είναι και η καλύτερη. Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Λαθουράκη. Καλημέρα σας. Να είστε καλά.